μέσα η οποία έχει τοποθετηθεί στο κέντρο που δίνει όλες τις οδηγίες, ενώ ειδικά Φιλάνδια, έχω δίπλωμα τον γιατρό, τον Αναστάσιο Σιδηρά, όμως μοιράζονται ήδη στην ευρύτερη περιοχή, έχουν γίνει ενημερώσεις με τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα προχθές κάνει και συστάσεις στους ηλικιωμένους που ήταν εκτός σπιτιού, αλλά ακόμα και με τον λοιμοξιολόγο που έχουμε στην περιοχή, τον κύριο Ρωμιόπουλο. Ωραία, ας το καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιδάκη, καλημέρα και στους συνεργατές σας. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Κοζάνης ανέδειξε αντανακλαστικά και συγκρότησε μία ομάδα συνεργατών η οποία παρουσιόταν από επιστημονικό προσωπικό και από την τοπική αυτοδιοίκηση από όσους μπορούσαν να συνεργαστούν. Τα μέτρα τα οποία λύθησαν την πρώτη φορά ήταν ενημέρωση όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης μας μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, έχουν γίνει ενημερώσεις στα σχολεία, όπως επίσης αντίστοιχη ανάδειξη αυτού εδώ που βλέπετε της αφήσας σε συνεργασία πάντα με τον Υγείο Ιατρικό Σύλλογο. Να ξέρετε ότι έχουμε ανοιχτή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας από την πρώτη στιγμή. Έχουμε ενημερώσει τις επαφείς ομάδες οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν να παραμείνουν μέσα στο σπίτι. Είναι από κοινού η τοπική αυτοδιοίκηση, η ιατρική κοινότητα της περιοχής του Ισκοζάνη σε συνδυασμό με όλους τους φορείς οι οποίοι μπορούν να συνηγορήσουν ο κόσμος να παραμείνει στο σπίτι και θα μπορέσουμε να τους παρέχουμε όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να προμηθευτούν. Το μήνυμα το οποίο η κυρία Βικελιδάκη πρέπει να παραμείνει σε όλους είναι να περιορίσουμε την εξάπλωση παραμένοντας στο σπίτι. Σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα, μάλλον και με την αιμοδοσία να ξεκινά από χθες με κτίριο που παρακολουθεί η Δημοτική Αρχή στο τμήμα αιμοδοσίας του Μαμάνου για να μπορούν απρόσκοπτα εκτός νοσοκομείου, απρόσκοπτα πλέον οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να δίνουν αίμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την ποιότητα. Την καλημέρα μας.